Λοιπόν, Κίτη, αποφάσισα. Θα πάω εκεί. Θα πάω εκτός πόλης με τους φίλους μου. Παιδί, ένα σοβαρά τώρα. Και ο Σμάιλ, τι θα πει στο Σμάιλ? Ναι, ο Σμάιλ είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν φταίω εγώ αν δεν τον κάλεσε κανένας εκεί. Και δεν το ξέρουν καθόλου. Κοίταξε, Διάννα, τότε μήπως καλύτερα να μην πας. Θα πάτε καλά τώρα. Θέλεις να χαλάσεις τη σχέση σου με τον Σμάιλ? Κίτη, ποιος είπε ότι θέλω να χαλάσω τη σχέση μου με τον Σμάιλ? Απλώς πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο Σμάιλ θα πάει στο σχολείο για μια εβδομάδα. Έτσι δεν θα μάθει τίποτα. Α, κατάλαβα, Διάννα. Θες να μην έρθει ο Σμάιλ μια εβδομάδα στο σχολείο για να βγεις εκτός πόλης, να πας απαρτάρεις δηλαδή? Κοίτα, ακριβώς. Πρέπει να κρατήσουμε τον Σμάιλ μια εβδομάδα εκτός σχολείου. Και εσύ θα με βοηθήσεις. Α, ελπίζω το πάρτι να είναι τέλειο. Διάννα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι θέλεις να βγεις εκτός πόλης χωρίς τον Σμάιλ. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Όχι, Κοίτα, δεν κάνω πλάκα. Όταν είμαστε έφηβοι, πρέπει να περνάμε ωραία και να θυμόμαστε αυτές τις ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε, ή θα αρχίσουμε στο σχολείο. Διάννα, να είσαι έτοιμη για πλεξίματα. Κοίτα, σ' αγαπάω τόσο πολύ. Είναι τέλειο που είμαστε κολλητές, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Όταν έχεις μια φίλη για να σε υπερασπίζεται για τα πάντα παντού. Μισό, αυτή δεν είναι η οδοντόβουρτσα του Σμάιλ? Τι κάνει εδώ? Ω, γλυκός μου, ξέχασα την οδοντόβουρτσά του. Μουά, Σμάιλ, σε αγαπάω. Γουρουνάκι, ναι. Δώσ' μου ρε γουρουνάκι να στείλω, θα πάω κι εγώ στους αγώνες. Πατρίκ. Λοιπόν, τι έγινε, το έγραψες? Πατρίκ, ναι, αυτό ήταν, το έγραψα. Τώρα θα γίνουμε κι εμείς μποξέρ. Σωστά, Πάτρικ. Θα γίνουμε μποξέρ και τα κορίτσια μας θα γυρίσουν σίγουρα πίσω σε εμάς. Έτοιμα πρέπει να κάνεις boxing. Πρεσινούλα, είμαι ποδοσφαιριστής. Έτοιμα θα γίνεις και μποξέρ. Έλα, γράψε το άθλημα. Κέβι, τι κάθεσαι, πήγαινε να γράψεις και εσύ το όνομά σου. Καρίνα, δεν μπορεί να γίνω μποξέρ. Δεν είμαι στην κατηγορία κιλών. Θα τους σκοτώσω όλους εκεί πέρα. Ακόμα καλύτερα τότε. Έλα, πήγαινε να γράψε. Δώσ' μου το τηλεόραση, θα κάνω κι εγώ box. Ναι, και έβγαινε, σε δούμε. Να σε δούμε σε έναν τιμάκο. Ρε γουρουνάκι, θα έρθουν κι αυτοί στις αγώνες. Δεν είναι τιμαλή μα. Τι με την γραφτό, κάντε χώρο για τα ποντίκια. Δεν ακούσατε, κάντε άκρη. Μη φωνάζετε, παλιά ποντίκια, αλλιώ τα αγόρια μα οι μποξέρ θα σα πλακώσουνε. Τι μποξέρ? Τα αγόρια να μαζευτούν για ομάδα boxing. Λίλα, πρέπει να πάμε εκεί 100%. Λίλα, δώσα μου. Oh my god, θέλουν και αυτές να κάνουν boxing δηλαδή, αφού δεν είναι κοριτσίστικο άθλημα. Πρεσινούλα, συμφωνώ. Βάλε το στυλό στο θρανίο μου και σκέψου τι θα γίνει αν είμαστε εμείς αντίπαλοι. Κεβ, θα κοπούνε στη μέση. Πάμε. Ναι, ναι, πήγαινε, πήγαινε. Και πόσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα πέσεις. Λέλα, φαντάζομαι θα μας φοβούνται ακόμα περισσότερο στο σχολείο τώρα. Ήδη δεν έχω κάνει το μυαλό μου πώς θα κάνω προπονήσει. Γιάννα, ηρέμησε λίγο. Θα αντιπετυθώ με αυτή την μπουνιά, Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου, εντάξει? Γιατί λες κουτσομπολιά για μένα? Δεν λέω κουτσομπολιά για σένα. Αλήθεια, τότε γιατί όλο το σχολείο μιλάει την ξανθούλα που μίλησε τον Φλόρο τον Πάτρικ? Εγώ είμαι Ζωρέτα Φρόγκ. Με το χαμένο τον Πάτρικ, μα δεν ταιριάζουμε. Αυτό δεν είναι κουτσομπολιά, αλλά είναι αλήθεια, ξανθούλα. Όχι, δεν είναι. Μου τη δίνει στα νεύρα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι. Ελπίζω να μην είπε και για μένα και για το γουρουνάκι. Και γιατί να το λέω εγώ? Ο ίδιος το λέει, περιτριγυρίζει και λέει ότι μου φίλησε την Ματζορέτα Φρόγκ. Και ο Πάτρικ το ίδιο παρεμπιπτόντος. Τι, σε ποιο το λέγανε αυτό? Σε άλλες το λέγανε και λέγανε ότι οι Ματζορέτες Φρόγκς φιλάνε απέσια. Τι, εμείς φιλάμε απέσια? Αυτό ήταν, είναι νεκροί. Δες ποιοι σηκώσανε κεφάλι, είναι νεκροί. Ωραία, γεια σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί βατραχίνες είναι εδώ. Μέρι, τι γίνεται εδώ? Μπασκετμπολίστες, βγείτε έξω. Αγόρια, ευχαριστώ, ήρθατε την κατάλληλη στιγμή. Αυτές οι δύο εδώ μου κάνουν επίθεση γιατί λένε και καλά ότι κουτσομπόλεψα για ντες. Παρόλο που δεν έκανα τίποτα. Α, λέτε για το πώς απέσια φιλούν οι βατραχίνες. Όλο το σχολείο μιλάει γι' αυτό. Λοιπόν, βατραχίνες, φύγετε από εδώ. Α, Μέρι, που είναι η Τιάννα και η Κίτη. Εμείς φιλάμε άσχημα, θα σας δείξουμε. Δεν χρειάζεται. Θα παθαίνετε σοκ, πόσο καλά φιλάμε. Έλα, τελειώνετε, φύγετε από εδώ πέρα. Εγώ θα το πιστεύω πώς μου δεν είπαν έτσι. Αγόρια, θα τρομάζετε να δείτε πώς μου πιτέθηκαν. Εντάξει, φύγανε τώρα, Μέρι, που είναι η Τιάννα και η Κίτη. Δεν είναι εδώ ακόμα, ο συνήθως έχουν αργήσει. Και εγώ τους περιμένω για να ξεκινήσουμε προπόνηση. Εντάξει, όταν έρθουν να τους πεις να έρθουν στο γυμναστήριο. Θέλουμε να τους μιλήσουμε. Παιδιά, φύγετε, εγώ θα κάτσω λίγο εδώ πέρα. Εντάξει, Μάξ, μην αργήσεις. Μάξ, πες ότι δεν είμαι κουτσομπόλα. Όχι, βέβαια, δεν είσαι κουτσομπόλα, είσαι το καλό μου κορίτσι. Όλα μου λέγανε ότι είμαι κουτσομπόλα. Όλα καλά τώρα, φύγαν αυτές. Να πάρει και η τύπα, λέει, δάσκαλος Μάικ θα μας βάλει απουσία. Αργήσαμε. Πω, μας έχουνε παιδιά για να κάνουνε box. Αναρωτιέμαι ποιος να είναι. Το γουρουνάκι, ο Πάτρικ. Ναι, ναι, η πιο δυνατή του σχολείου. Ο Τίμα, ο Κεβ. Η Λέλα και η Γιάννα. Ξέρεις τι, Κίτη, αν πάει η Λέλα και η Γιάννα, τότε θα πάω κι εγώ.
Διάννα, δεν είμαστε boxer. Μπορούμε να βάλουμε μόνο μάσκαρα στα μάτια μας. Δεν πειράζει, και τι θα μάθουμε πώς να έχουμε γάντι box. Πάμε όλοι για box. Διάννα, πάμε στο μάθημα, γιατί θα πάρουμε σίγουρα απουσία. Να πάρει, σήμερα έχουμε κοινό μάθημα με όλους. Διάννα, περίμενε, γιατί έχεις πρόβλημα με εμάς. Κοίτα, το ξέρεις πως κάποια άτομα από την τάξη σας με εκνευρίζουν. Λοιπόν, παιδιά, το θέμα μας για σήμερα είναι τι χρειάζονται οι έφηβοι. Μην διαβάζουμε, δάσκαλε Μάικ, να διαβάζουν και να διαβάζουμε συνέχεια. Να βγαίνουμε έξω! Εγώ, δάσκαλε Μάικ, θέλω το κορίτσι μου πίσω. Κι εγώ! Λοιπόν, ένα μπράβο στη Λέιλα. Κάποιος άλλος να πει κάτι έξυπνο? Δάσκαλε Μάικ, άσε, συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Κίτη, κράτα το κεφάλι σου. Γιατί? Για να με βλέπει καλύτερα ο δάσκαλος Μάικ. Ας μην αποσπόμαστε από τις αργοπορημένες. Διάννα, φέρτε το τραδιό σου. Πείτε μου τι θέλουν οι έφηβοι σήμερα. Δάσκαλε Μάικ, ένα σπορ. Ναι, δεν είμαστε μόνο ποδοσφαιριστές, είμαστε και μποξέρ. Γουρουνάκι, γουρουνάκι, τους άκους που καβιούνται. Λοιπόν, παιδές, θα δούμε ποιοι μποξέρ θα νικήσουν. Λοιπόν, τα σπορ είναι καλά, τι άλλο θέλουν οι έφηβοι? Δάσκαλε Μάικ, οι έφηβοι θέλουν να περνάνε καλά, κάτι για να θυμούνται όταν μεγαλώσουνε. Διάννα, σταμάτα να σκέφτεσαι τη διασκέδαση και να διαβάσεις και λίγο. Δεν το έχει με το διάβασμα, δάσκαλε Μάικ. Λέιλα, αυτά είναι με τα ψυχολογικά. Αν δεν σε καλούνε στο πάρτι, δεν φταίω εγώ. Σε λυπάμαι πάρα πολύ. Στο μέλλον θα λες τα παιδιά σου τι ωραία που έλυνες τις ασκήσεις. Λέιλα, σε νίκησε, δώσε μια απάντηση. Ναι, και εσύ, Διάννα, θα λες τα παιδιά σου πώς πήγαινε σε πάρτι και επέστρεφες χωρίς να θυμάσαι τίποτα. Διάννα, πώς θα βγάζεις πέρα με αυτές είναι η διατάξη. Δάσκαλε Μάικ, μπορείτε να διώξετε τη Λέιλα από την τάξη. Ρε παιδιά, εκτός από τα πάρτι και τα φιλιά, σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο επιτέλους? Ναι, δάσκαλε Μάικ, εμένα με ενδιαφέρει πως ο Πάτρικ φίλησε την Ξανθούλα. Γουρουνάκι, πού το ξέρει? Και πού θες να ξέρω? Και το γουρουνάκι φίλησε τη Ζένια από τις Βατραχίνες, γουρουνάκι. Λοιπόν, παιδιά, κατάλαβα. Αλλάζουμε θέμα. Ας λύσουμε καμιά αξίωση να τελειώνουμε με αυτή την παροδία. Ναι, γεια, τι κάνεις? Εγώ είμαι ο Φριδές. Θυμάσαι που μιλούσαμε στο ίντερνετ? Εγώ ήμουν γατούλα και εσύ ήσουν άσβος. Λοιπόν, τι λες, θα βγούμε? Φριδά, θέλουμε κακάο και γρήγορα. Εντάξει, θα σε πάρω μετά, αλλά πρέπει να βγεις σίγουρα με το Φριδά, είμαι πολύ cool. Κορίτσια, γιατί δεν είσαι στο μάθημα? Γιατί κάναμε καπάνα. Γιατί μπορούμε, τα μαθήματα είναι χαζά. Κορίτσια, ο διευθυντής μου είπε να μην κάνω κακάο σε αυτές που φεύγουν από το μάθημα. Δεν κατάλαβα, μας αρνείσαι τώρα? Άκου να σου πω, Φρυδά, το βιβλίο παραπώνω. Όχι, και να φύγετε από το πέρα, αλλιώς θα πάρω το διευθυντή τηλέφωνο και θα του πω ότι κάνετε καπάνα. Φρυδά, είσαι πολύ αγενής. Δεν πειράζει, Φρυδά, θα παραπονεθώ στον Τίμα και θα τα βάλει μαζί σου. Δεν το φοβάμαι τον Τίμα σου. Ελά, σβούλη μου, εγώ είμαι Φρυδά. Ρε φίλε, η Ντιάννα ούτε που ήρθε στο γυμναστήριο. Ρε Σμάλη, αφού τώρα έχει μάθημα. Ούτε εκεί τι ήρθε, θα μπορούσαν να έχουν έρθει πριν το μάθημα. Παιδιά, νομίζω κάτι έχει τελευταία. Θα της μιλήσω στο διάλειμμα να δω. Ω, το μωρό μου που βάλε και κάτι στο ντουλάπι, νοιάζεται. Όχι, δεν το μωρό μου. Ποιος μου βάλε ρε χαλασμένα και κάλια στο ντουλάπι μου? Ω, Σμάιλ, κάποιος δεν σε συμπαθεί καθόλου. Ρε παιδιά, θέλω να σκέφτεστε λογικά. Με ποιον μαλώσαμε σήμερα και ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο? Οι Βατραχίνες. Ακριβώς, πού είναι το ντουλάπι της Ξανθούλας? Θα ήταν πολύ αστείο να μην σου βάλει Ξανθούλα το κεκάκι στο ντουλάπι. Και η Ζένια θα μπορούσε. Εντάξει, θα δικευτούν και η Ζένια και η Ξανθούλα. Λοιπόν, Μέρη, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Υπερβάλλει. Κορίτσια, οι Βατραχίνες που κάνανε τρελό μπόλινγκ σήμερα. Μην ανησυχείς, θα το κανονίσουμε αυτό. Για να μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Κοίτα, δεν καταλαβαίνεις. Θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί. Λοιπόν, Μέρη, με κάλεσες ένα πάρτι εκτός πόλης. Cool, θα πάμε σε πάρτι. Κορίτσια, ήθελα πολύ να έρθετε μαζί μου, αλλά ξέρετε, μόνο εμένα κάλεσαν. Παιδικός μου φίλος. Cool, θα πας με το Smile. Θα ήθελα να πάω με τον Smile. Όχι, δεν θα πάει με τον Smile και θέλει να μείνει ο Smile μια εβδομάδα εκτός σχολείου για να πάει στο πάθο και να μην το μάθει ποτέ ο Smile. Αυτό είναι πολύ cool. Αλλά σήμερα οι Βατραχίνες μου είπαν ότι είμαι μεγάλη κουτσοπόλα και εγώ δεν είπα τίποτα. Γεια σου, μωρό. Γιατί δεν έρθες στο γυμναστήριο? Γεια σου, κορίτσια. Smile, γεια. Και σε έψαχνα. Ήθελα να σου πω κάτι ωραία νέα. Είναι πολύ cool. Ναι, τα νέα είναι σκέτη βόμβα. Αλήθεια, για πείτε μου. Κίτη, γιατί άργησες, πότε θα σταματήσεις να κάνεις κοπάνα πια?
Σμάιλ, κοίτα τι έχω εδώ. Είναι αυτό που κατάλαβα, ένα ερωτικό γράμμα. Σμάιλ, όχι, είναι εισιτηρή της Μαλδίβες. Θυμάσαι που μου είπες ότι ονειρεύεσαι να πας κάποια στιγμή εκεί πέρα, να. Διάνα, πού το βρήκες? Το πήραν οι γονείς μου. Και τι, θα ήταν καλύτερο αν πήγαιναμε εμείς οι δύο? Τι μου το συζητάς? Μωρό, είσαι καλύτερη, όλη μου τη ζωή θέλω να πάω στις Μαλδίβες. Συγχαρητήρια, πέτας αύριο, τι είμαστε βαλίτσες. Τι εννοείς πετάω αύριο? Βασικά Σμάιλ, οι γονείς μου δεν μπορούσαν να πάρουν και εσένα και την Διάνα, οπότε μόνο ένας μπορεί να πάει. Και αποφάσισα να κάνω τον ήρωα σου πραγματικότητα. Διάνα, είσαι σοβαρή? Νομίζεις πως θα πάω στις Μαλδίβες μόνος μου? Δεν πάω πουθενά. Και τι? Σου το είπα, Διάνα, δεν πρόκειται να πετύχει αυτό το πράγμα. Σμάιλ, τουλάχιστον σκέψου το, είναι Μαλδίβες, ξέρεις. Διάνα, σου είπα, δεν πάω στις Μαλδίβες χωρίς εσένα. Εντάξει, Διάνα, πάμε από εδώ. Έχουμε και βραβάρηση. Διάνα, μην εξαφανιστείς πάλι. Εμείς οι δύο βλεπόμαστε πια. Εντάξει, Τίμορ, θα λέμε σύντομα. Να πάρει, κορίτσια, δεν λειτουργήσε. Πού είναι η Διάνα? Τα κορίτσια πήγαν στα ποδητήρια να αλλάξουν και προπόνηση. Παιδιά, ελάτε, πάμε στο καφέ. Εντάξει, πάμε να πιούμε και να λάτε. Ρε, παιδιά, αλήθεια τώρα θα με στέλνεις στις Μαλδίβες, τύπησα. Μα γιατί, ρε, εγώ θα πήγαινα. Κορίτσια, μας παρατήσατε και εμείς θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση! Ναι, σας παρατήσαμε, αλλά δεν πήγαμε να φιλήσουμε τους μπασκετμπολίστες. Παρόλο που μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Πάτρικ, πώς εξηγείς το φιλήσουμε την Ξανθούλα, ε? Έλα, Τζιτζί, μην πω, ξέρε, έλα να ξαναβγούμε μαζί. Τι αστεί που είναι αυτή η χαμένη. Όλοι δεν αστεί, εκτός από εμάς, Λίλα. Εντάξει, για να πάμε να φύγουμε, νόμιζα θα είναι πιο ωραία εδώ. Και ξέρεις τι, Ουρουνάκι, εγώ ακόμα σε σκέφτομαι. Τζούλη μου κι εγώ, και θα πω και για box, θα τα ξαναβρούμε εμείς οι δύο. Δεν ξέρω, Γουρουνάκι, πρέπει να το σκεφτώ. Ο μικρός μου boxer. Εγώ δεν σε περιμένω, Τζούλη μου. Τζίτζι μου, λοιπόν, συμφωνείς? Ναι, Πάτρε, κάπως αγαπάω, χαζούλη μου. Κορίτσια, έχω πάθει σοκ. Δεν το μάγεψε ούτε το ταξίδι στις Μαλδίβες, στις Μαλδίβες. Και ξέρετε, δεν θέλω να λέω ψέματα στο Σμάιλ, αλλά δεν πρόκειται να με αφήσει να πάω στο πάρτι και θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί. Είναι παιδική φίλη, μπορεί να μην την ξαναδώ ποτέ. Μπορεί να πάει σε άλλη χώρα και να φύγει για πάντα. Πείτε κάτι. Ξέρεις τι, Διάνα, μπορείς να κάνεις και χωρίς αυτό το πάρτι. Γιατί να πούμε, τι να προτείνουμε δηλαδή. Που θέλεις να φύγεις πάλι από το σχολείο μια εβδομάδα. Κορίτσια, έχω άλλη μια ιδέα. Είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να πει όχι σε αυτό. Σίγουρα. Για να εγώ δεν πρόκειται να πάω εκεί πέρα, οπότε μπαίνεις εσύ και παίρνεις concealer και foundation. Λίλη, είσαι σίγουρη ότι με την πουνιά μου θα καλυφθεί η μελανιά με απλό concealer? Θα το καλύψω εγώ, έλα. Λίλα, κάτι συζητάνε εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, δεν πρόκειται να αρνηθεί. Θα πάει ωραίο ταξιδάκι και θα γυρίσει σε μια εβδομάδα. Είναι σίγουρη επιτυχία αυτό. Βάζω στοίχημα. Αντί να νομίζω ότι παίζει με τη φωτιά. Έχω δει στο είπα, αλλά δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Λοιπόν, Λίλα, πάμε να το πούμε στο Smile. Και το foundation. Τι μας νοιάζει τώρα το foundation? Σκέψω ότι η φάτσα του Σμάιλ όταν μάθει την Ιντιάνα θέλει να τον ξεφορτωθεί. Πάμε. Κορίτσια, όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε και τέλεια προπόνηση. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, κορίτσια, προπόνηση. Δεν μπορούμε να πάρουμε ρεπό μια μέρα. Ναι, ας κάνουμε μια γρήγορη προπόνηση να τελειώνουμε. Και μετά πάμε να πούμε στο Σμάιλ την ιδέα μας για να φύγει το σχολείο. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε με τη νίκη, τη νίκη. Οι Μπάνις είναι οι καλύτερες. Πάμε με τη νίκη, τη νίκη. Εκέβησε πολύ μεγάλος μπόξερ. Καρίνα, Δήμα μου είναι πιο cool. Έχει δει κανένας τους μπασκετμπολίστες? Μα πού είναι οι μπασκετμπολίστες? Στο καφέ. Καφέ. Λοιπόν, κορίτσια, τώρα θα πάμε κάτω, θα βρούμε το Σμάιλ και θα το πούμε. Λοιπόν, Σμάιλ, πρέπει να πας σε μια άλλη πόλη για να πάρεις το φόρεμά μου. Ναι, και εγώ θα πάω, θα δεις η Διάνα με αυτό το φόρεμα, θα πέσεις, ξέρος. Να πάρει, κορίτσια, δεν πρόκειται να το κάνει. Κοίτη, μη χαλάς τα σχέδιά μου. Έλα, πάμε, κορίτσια. Λοιπόν, κορίτσια, κάνετε προπόνηση. Πώς ήταν η προπόνηση, Διάνα? Διάνα! Γεια σας. Ήταν πολύ ωραία η προπόνηση, τίποτα καινούριο. Ακού, Σμάιλ, θέλω να σου ζητήσω κάτι. Θα το κάνεις για μένα, μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, τι χάρη θες? Παρήγγειλα ένα φόρεμα. Πάρα πολύ ωραίο. Σε πολύ μεγάλη έκπτωση. Αλλά πρέπει να πας να το πάρεις, γιατί είναι σε μια άλλη πόλη. Ρε Μερουλά, ιδέα μου είναι η ίδια να θέλει να διώξει το Σμάιλ από το σχολείο. Ιδέα σου! Φυσικά, μωρό μου, θα πάω να το πάρω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πολύ, Σμάιλ. Μόνο που ξέρεις το πήγαινε, αλλά θα κρατήσει μια εβδομάδα. Διάνα, φυσικά μια εβδομάδα. Καλά πρόβλημα. Και εσύ τι θα κάνεις? Σμάιλ μου, τι να κάνω, τα ίδια. Προπόνηση, μαθήματα. Προπόνηση, μαθήματα. Και μετά θα περιμένω εσένα. Oh my god.
Κίτη, εσύ τι λες, θα πάει για το φόρεμα? Δεν ξέρω. Τέλεια, Σμαλτούτα, θα στείλω τα χρήματα στην κάρτα σου και τη διεύθυνση και αύριο πρωί φεύγεις. Τρομερό σχέδιο, Ντιάνα, να φύγω για μια εβδομάδα και να σου φέρω ένα φόρεμα. Ναι, Σμαλ, για το φόρεμα. Και σε το μεταξύ, ενώ Σμαλ θα τρέχει για μια εβδομάδα για το φόρεμά σου, εσύ θα πηγαίνεις βόλτες με τους παλιούς σου μαθητές, Πολύ καλά, Ντιάνα, που αποφάσισες να με διώξεις από το σχολείο. Μαλβίδες, φόρεμα. Μόνο για να μην γίνεις βόλτες, έτσι. Σμαϊλ, συγγνώμη, δεν ήθελα να το μάθεις. Έχεις παρεξηγηθεί πολύ τώρα. Φυσικά παρεξηγήθηκα και με σένα και με την Κίτη. Ποιοι γονείς θα παίρνουν εισιτήριο για να διώξουν εμένα από το σχολείο? Εντάξει, Σμαϊλ, το κατάλαβα. Δεν θα πάω στο πάρτι. Φυσικά και δεν θα πας. Παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα? Πάμε να φύγουμε. Μερόλα μου, φεύγω. Γεια. Κίτη, τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, Ντιάνα, κατάφερες να διώξεις το Σμαϊλ. Αχ, κορίτσια, μα πού το έμαθε? Τώρα πρέπει να το ανακαλύψουμε. Έχω πάθει σοκ. Παιδιά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι. Περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Λοιπόν, εγώ πάω να ζητήσω συγγνώμη από τον Σμάιλ. Πάμε, Ντιάνα. Και στο μεταξύ, ενώ ο Σμάιλ θα πηγαίνει για το φόρεμά σου για μια εβδομάδα, εσύ θα κάνεις βόλτες με το... Ντιάνα, δεν πρόκειται να πάω πουθενά χωρίς εσένα, σε καμία μαλβίδα, εντάξει? Σοβαρά τώρα, άντε, κάντε τη. Κοίτα, γιατί έρχεσαι συνέχεια, πότε θα σταματήσεις να κάνεις κοπάνες? Δεν έχουν έρθει ακόμα, περιμένω να έρθουν για πρώτο.